Άγιος Κορνήλιος ο Ιερομάρτυρας Εκκρωσίας εορτάζει στις 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Τα λείψανα του Αγίου βρίσκονται στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων του Ψκόφ. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Κορνήλιος γεννήθηκε το έτος 1501 μετά Χριστό στη Ρωσία από εύπορη και ευγενή οικογένεια. Έλαβε την εκπαίδευσή του κοντά με ένα γέροντα μοναχό στη Μονή Μυρός του Ψκόφ, στην οποία τον απέστειλαν οι ευσεβείς γονείς του. Μετά το πέρας των σπουδών του, αποφάσισε να ακολουθήσει την οδό της μοναχικής πολιτείας και να γίνει μοναχός. Την απόφασή του αυτή πραγματοποίησε με τη χάρη του Θεού όταν επισκέφθηκε την Μονή των Σπηλαίων και εντυπωσιάστηκε από την κατανυχτικότητα των ιερών ακολουθιών και το κάλος της φύσεως. Σε ηλικία 28 ετών εξελέγει ηγούμενος της Μονής και μερίμνησε για την κατά Θεό προκοπή και αύξηση αυτής. Επί των ημερών του ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε από 15 σε 200. Παράλληλα ο Όσιος φρόντισε για την ανακαίνιση της Μονής και την ανέγερση ναών εντός αυτής και καλλιέργησε το φιλανθρωπικό έργο της Μονής στους λαούς των Εστιών και των Σαετίων που ζούσαν στην περιοχή. Διάδωσε την Ορθοδοξία, έκτισε ναούς, πανδοχεία, ορφανοτροφία και οικοτροφία για τους ασθενείς και τους φτωχούς. Κατά τη διάρκεια φοβερού λοιμού στην περιοχή του Ψκόφ, ο Όσιος Κορνήλιος, μιμούμενος τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, συμπαραστεκόταν στους ασθενείς φροντίζοντάς τους, τους κοινωνούσε και έψαλε την εξώδια ακολουθία σε εκείνους που απέθνησκαν. Κατέγραφε μάλιστα τα ονόματα των κεκειμένων σε ένα βιβλίο, που το αποκαλούσε Πριμναία Βίβλο, από τον συμβολισμό της πρίμνης του πλοίου και τα μνημόνευε στις προσευχές του, αφού το βιβλίο αυτό για τον Όσιο σήμαινε τη μνήμη των κεκειμένων. Κατά τον Λιβωνικό Πόλεμο, ο Όσιος κήρυτε τον χριστιανισμό στις κατεχόμενες πόλεις, ανήγειρε ναούς και βοηθούσε γενναιόδωρα τους Εστίους και Λιβωνούς, οι οποίοι χυμάζονταν από τον πόλεμο. Μέσα στη Μονή περιποιόταν με αυταπάρνηση τους τραυματίες και εκροτριασμένους και ενταβίασε τους νεκρούς στα σπήλαια και χάραζε τα ονόματά τους στο συνοδικό της Μονής υπέρ της αιωνίας μνήμης αυτών. Ακόμη και στις πολεμικές επιχειρήσεις ο Όσιος δεν δίστασε να συμπαρασταθεί στους πολεμιστές. Το έτος 1570 ευλόγησε τα ρωσικά στρατεύματα που πολιορκούσαν την πόλη του Θελήν και την ιδία μέρα οι πολιορκημένοι Γερμανοί παρέδωσαν πράγματι οικειοθελώς την πόλη. Επιπλέον σε καιρό ειρήνης ο Όσιος Κορνήλιος ασχολήθηκε με τη συγγραφή και τη συλλογή βιβλίων για την βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής. Η Μονή των Σπηλαίων αναδείχθηκε φάρος της Ορθοδοξίας για το ρωσικό λαό και προμαχώνας εναντίον των εξωτερικών εχθρών της Ρωσίας. Όμως ο Όσιος έπεσε θύμα των εσωτερικών ταραχών που ξέσπασαν στη χώρα και αποκεφαλίστηκε από τον Τσάρο Ιβάν τον Τρομερό το έτος 1570 μετά Χριστόν σε ηλικία 69 ετών, όπως μας πληροφορεί το χρονικό που συνέταξε ο ιεροδιάκονας Πιτιρίν. Ο Τσάρος αμέσως αναγνώρισε ότι ο Όσιος έπεσε θύμα διαβολής και συκοφαντιών και αφού μετανόησε μετέφερε ο ίδιος το Ιερό Λείψανο του Οσίου Κορνηλίου στη Μονή. Ο δρόμος τον οποίον διήνυσε ο Τσάρος φέροντας στα χέρια του το ματωμένο λείψανο του Οσίου ονομάστηκε Οδός του Αίματος. Το Ιερό Σκήνομα ενταφιάστηκε στη Μονή των Σπηλαίων όπου και παρέμεινε άφθορο επί 120 χρόνια. Το έτος 1690 μετά Χριστόν ανεκομίστη από τον Μητροπολίτη Ψκόφ και Ισμπόρσκ Μάρκελο στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Νέα ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων έγινε κατά τα έτη 1872 και 1892 μετά Χριστόν, οπότε και τα εναπέθησαν εντός νέων θικών. Ας έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου. Αμήν. Thank you.